της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξοχότατε κύριε πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε Λάρνακας, αξιότιμη κύριε εκπρόσωπε του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κητίου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με ικανοποίηση, επιτρέψτε μου να πω και με συγκίνηση, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας καλωσορίζω στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας. Με λόγο, μνήμη και ταξίδι ως θεματική, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό το συναπάντημα. Σε εποχές ζόρικες και απαιτητικές, σε συνθήκες αντίξωες. Μα η ποιητική γραφή δεν αρκείται στην επιβίωση σε μια σκληρή συγκυρία, αλλά γυρεύει να την υπερβεί. Και όχι, οι ποιητές μπορεί να μη σώζουν εν τέλει τον κόσμο. Τον βοηθούν όμως να γίνει ωραιότερος, πιο ανθρώπινος, χαρίζοντάς του μια άλλη θέαση, ανοίγοντας παρήγορα παράθυρα που μόνο η δυναμική των λέξεων μπορεί να απασφαλίσει. Λόγος για να είμαστε απόψε εδώ, σε ταξίδι που υποβάλλει η μνήμη και περιβάλλει η προσδοκία του μέλλοντος. Με κάθε ειλικρίνεια, ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, αισθάνομαι ότι στο καλωσόρισμα μου απόψε εμπεριέχεται το απόσταγμα μιας επίμονης αλλά και εξαιρετικά δύσκολης διαδικασίας. Είναι μακρύς και τραχής ο δρόμος από το όραμα μέχρι την υλοποίηση. Όμως για μας, αυτό το φεστιβάλ, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω πολεμικών ιαχών, εν μέσω οικονομικής ύφεσης, ήταν εν τέλει η άκρη του νήματος για να αρχίσουμε να βγαίνουμε από το λαβύρινθο της εποχής μας. Κατά το Ρωμαίο ποιητή Βιργίλιο, αποκτούσαμε δύναμη προχωρώντας. Κι είμαστε τώρα εδώ, με λόγο ποιητικό, με μουσική, με ζωγραφική και χορό, με τέχνη γενικώς. Όλες οι τέχνες, με δεσπόζουσα ίσως την ποιήση, κινούνται στον αστερισμό της ενόρασης και της έκστασης, της αφαίρεσης και της σύνθεσης. Μέσα από τα χρώματα, τα σχήματα, το ρυθμό, τη λάψη των ιδεών, προσδιορίζουν μια πορεία ανάμεσα στις δεκτές σχέσεις λόγου, σοφίας, μυστηρίου. Η ποιήση υπάρχει και λειτουργεί ως ζωντανό δημιούργημα. Τα μυστικά και οι μορφές της συχνά εκδηλώνονται ως προσευχή του ανθρώπινου πολιτισμού, ανατέμνοντας διατυπώσεις και αισθήματα. Οι ευχαριστήσεις που θα ακολουθήσουν, παρακαλώ να μην εκλειφθούν ως εθιμοτυπικές. Περικλείουν πολλή εκτίμηση και πολύ περισσότερη ευγνωμοσύνη για ό,τι έχει τελικά συντελεστεί, εκεί που τίποτα δεν φαινόταν να ανοίγει έναν ορίζοντα. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τον πρόεδρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Λάρνακας, τον καθηγητή Ελληνικής Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής, κ. Τριαντάφυλλο Κοτόπουλο, για την τιμητική του πρόταση προς εμένα και το κοινό όραμα, την ουσιαστική και γόνιμη συνοδοιπορία για την καθιέρωση ενός Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης στη Λάρνακα. Την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Ανίτα Δημητρίου, για τη θετικότατη ανταπόκρισή της, το ενδιαφέρον, την παρουσία της απόψε εδώ. Μας τιμά το γεγονός ότι η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει θέσει το φεστιβάλ υπό την αιγίδα της. Τον πρέσβη της Ελλάδας, κ. Ιωάννη Παπαμελετίου, για το έμπρακτο ενδιαφέρον και στήριξη, για την παρουσία του απόψε στην αναρτήρια τελετή. Μας χαροποιεί ιδιαίτερως το γεγονός ότι η ελληνική πρεσβεία στην Κύπρο έχει θέσει υπό την αιγίδα της ένα θεσμό που προάγει την ελληνική γλώσσα. Τον Δήμο Λάρνακας, τον Δήμαρχό μας Ανδρέα Βύρα και το προσωπικό των πολιτιστικών υπηρεσιών για μια πραγματικά πολύτιμη συνεργασία, στήριξη και υποστήριξη σε κάθε επίπεδο, η οποία και οδήγησε τελικά στην υλοποίηση των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Την Ιερά Μητρόπολη Κητίου για την εξαιρετικά ευγενή και σημαντική χορηγία της. Τον βιότοπο πολιτισμού Culture Group, το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας και τον ποιητή και διευθυντή του Γραφείου Ποιήσεως και του Culture Group, Αντώνη Δέρτα Σκεθά, για τη συνεργασία και δημιουργική συμπόρευση. Τους ποιητές και ποιήτριες που αποδέχτηκαν την πρόσκληση συμμετοχής και δίνουν σάρκα και οστά στο φεστιβάλ με τον ποιητικό τους λόγο. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τον επίσημο χορηγό επικοινωνίας του φεστιβάλ για την προβολή που μας παρέχει από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Τους χορηγούς μας, Γιάρφα Παπαέλληνας, Μακδόναλντς, Αντώνης Κεφουλής, Χριστιανά Λαπά Στούτιο, Glitter Shoes & More για τη βοήθεια και εμπιστοσύνη. Το Φωνητικό Σύνολο του Δήμου Λάρνακας υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Γερολέμου,
τη σχολή χορού Μάμπο της Μαρία Ζαχαρίου Καραπίτα και τον εκλεκτό ζωγράφο Πέτρο Πτωχόπουλο για την εξαιρετική και αξιοσημείωτη συμβολή του στο φεστιβάλ. Ένα ιδιαίτερο θερμό ευχαριστώ σε όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για τη συνεργασία, την κατάθεση του αναγκαίου μόχθου. Έπρεπε να γίνουν αρκετά σε ελάχιστο χρόνο και αυτό προϋποθέτει την αναγκαία συνέστηση και αλληλεγγύη. Ανδρέα Γερολέμου, Γιώτα Δημητρίου, Άθο Καζαντζή, Ανδρέα Τιμοθέου, Ανδρέα Κώστα, Μαρία Χριστοδούλου, Κώστα Κατσόνη, Σπυρίδωνα Κάπα Σπύρου, Ανδρέα Τζουλή, Άνδρη Χριστοφίλου Αντωνιάδου, Κλήτο Ιωαννίδη, Κωνσταντίνε Κωνσταντίνου, από καρδιάς ευχαριστώ. Και ασφαλώς ευχαριστίες στην αγαπητή σε όλους μας ηθοποιό, Μόνικα Μελέκη, για την παρουσίαση του προγράμματος και την κατάθεση της γνώσης και εμπειρίας της. Ευχαριστίες και σε όλους εσάς που επιλέξατε να βρίσκεστε μαζί μας απόψε, τιμώντας την ποιήση και τον πολιτισμό γενικότερα. Με την ομορφιά του λόγου, ας αντισταθούμε στο παράλογο της εποχής, της κάθε εποχής μας. Μπροστά λέγες πάντα ποιητές, κατά τον Άγγελο Σιγηγενό, κι αλλή μονό τους αν δεν είναι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ την κυρία Ελένη Κοκιάδου.